Η αστυνομία ήρθε από μόνη της. Η αστυνομία καταρχήν δεν ήρθε μόνη της. Ήρθε με δύο ασφαλίτες, οι οποίοι παρακολουθούσαν την κινητοποίηση του συνδικάτου και μάλιστα ένας κύριος, ο οποίος δεν μας λέει το όνομά του, της ασφάλειας είναι, είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι δεν θα υποδείξουμε εμείς, λέει, τι θα κάνει η αστυνομία. Εξαφανίστηκε μόλις ζητήσαμε το όνομά του. Έχει φύγει τώρα. Ο άλλος κύριος, ο οποίος έδειξε αστυνομική ταυτότητα που είναι της ασφάλειας, ήθελε να μας μιλήσει και να μας εξηγήσει τι έχει γίνει. Άλλος ένας κύριος, ο οποίος τέλος πάντων ακυροβολούσε, έπιανε την κάθε γωνία, τη μια την αριστερή, τη μια τη δεξιά, και δήλωσε κολλητός του κυρίου μέσα που είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης, και αυτός λέει δεν έχει καμία σχέση με την κινητοποίηση, ήρθε εδώ να δει τον κολλητό του. Όλα μαζί αυτά κάπως ταιριάζουν, καταλαβαίνετε. Και έχει ευθύνη και η διοίκηση της αστυνομίας εδώ της περιοχής και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, γιατί αν ισχύει ότι η αστυνομία ήρθε από μόνη της και οι ασφαλίτες από πίσω, αυτό σημαίνει ότι ο στόχος τους είναι όποιος αντιδρά οργανωμένα και συλλογικά, καταρχήν να καταγράφεται και δεύτερον να τρομοκρατείται για να σταματήσει να αντιδρά. Την ώρα που οι λαϊκές συνοικίες της περιοχής και ιδιαίτερα το Βορείο Προαστίο και της Βορειοανατολικής Αττικής έχουν αυτή τη τεράστια αγωνία τι θα γίνει με την καταστροφή από τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες που έρχονται, τους πληστηριασμούς στα σπίτια, όλα αυτά τα προβλήματα που μας δημιουργεί η πολιτική αυτής της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων, σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν έρχονται να έρθουν αντιμέτωποι σε εμάς. Ποια ήταν η αφορμή? Η αφορμή ήταν ότι εμείς είπαμε ότι θα πάρουμε φωτογραφία αυτή την εικόνα, αστυνομία που σκοτεί ασφάλεια, και θα τη δημοσιοποιήσουμε. Τότε ήρθε ο κύριος από την ασφάλεια και ζήτησε από εμάς να μην τους υποδεικνύουμε τη δουλειά τους. Αν η δουλειά τους λοιπόν είναι να τρομοκρατούν, να καταγράφουν σαν χαφιέδες επίσημοι της κυβέρνησης, εμείς καλούμε να αλλάξουν δουλειά, γιατί δεν πρόκειται συναδελφούτε να κάνουμε πίσω από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και δεν τρομοκρατούμαστε. Δεν θα περάσει έτσι αυτό.